Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Άνθρωποι μουντί. Σε ένα σχόλιο ο Κωνσταντίνος Ζωθαλής έγραψε «Αν δεν έχεις ήδη καλύψει το θέμα και αν σου φαίνεται ενδιαφέρον, έχω μια ιδέα». Ωραία ιδέα σου. Οι άνθρωποι που γεμίζουν με αρνητικότητα την καθημερινότητά μας, είτε μέσω της μόνιμης ζωφερής τους διάθεσης, είτε διότι θεωρούν τα προβλήματα κέντρο του κόσμου. Γιατί συμπεριφέρονται έτσι και πώς αντιδρούμε. Έχω επιλέξει να ονομάσω αυτό το vlog «Άνθρωποι μουντί». Άνθρωποι οι οποίοι εστιάζουν στα αρνητικά στοιχεία που έχουν μπροστά τους. Σαφώς δεν υπάρχει τέτοια διάγνωση ψυχολογική, ψυχιατρική, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μουντός άνθρωπος, είναι πεσιμιστής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι οπτιμιστής, δεν είναι αισιόδοξος, είναι απεσιόδοξος. Υπάρχει η λέξη pessimism στα αγγλικά, που σημαίνει απεσιοδοξία στα ελληνικά, και optimism στα αγγλικά, που σημαίνει αισιοδοξία στα ελληνικά. Η λέξη pessimistής όμως ακούγεται έτσι λίγο πιο εύυχη από το απεσιόδοξος, γιατί σαν να δίνει και λίγο την αίσθηση του πέφτει κάποιος. Όχι απλώς βλέπει τα πράγματα με άσχημη ματιά, με αρνητική ματιά, αλλά πέφτει κιόλας και η διάθεσή του. Και δεν πέφτει μόνο η δικιά του διάθεση, πέφτει και η διάθεση των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλεί, των ανθρώπων με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Γιατί δεν χρειάζεται καν να μιλήσεις για να μεταδώσεις μια βαριά, μουντή διάθεση. Δεν μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε ένα δωμάτιο και από την ώρα που μπαίνουν φέρνουν μαζί τους ένα στενάχωρο συνέστημα. Ενώ κάποιοι άλλοι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και φέρνουν μαζί τους μια αισιοδοξία, φέρνουν μαζί τους μια χαρούμενη διάθεση, φέρνουν μαζί τους μια αισιόδοξη ματιά της ζωής. Διάβασα διάφορα πρωτού κάνω αυτό το vlog και γι' αυτό θα καθυστερεί πάλι λίγο να βγει. Δεν ξέρω τώρα που το γυρίζω, είναι 8 παρά 20, φαντάζομαι βγει 8 και 10, απολογούμε. Λοιπόν, για την αισιοδοξία και την απεσιοδοξία, τον οπτιμισμό και τον πεσιμισμό, και για το κατά πόσον αυτά είναι κληρονομικά. Οι μελέτες είναι inconclusive, δηλαδή δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που υποστηρίζουν ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, έχουν καλύτερη υγεία και τα καταφέρνουν καλύτερα στη ζωή τους, και υπάρχουν κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι απεσιόδοξοι άνθρωποι, οι πεσιμιστές άνθρωποι, τα καταφέρνουν καλύτερα επαγγελματικά. Και μάλιστα διάβαζα για μια μελέτη που λέει ότι έχουν παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που είναι αισιόδοξοι έχουν καλύτερη απόδοση ως υπάλληλοι και μεγαλύτερες αποδοχές. Όταν όμως κάνουν δικιά τους επιχείρηση, οι πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι δεν καταφέρουν να βγάλουν τόσα πολλά κέρδη όσο οι απεσιόδοξοι άνθρωποι. Άρα, η απεσιοδοξία, η πεσμένη διάθεση στα οικονομικά μπορεί να βοηθάει, γιατί ένας άνθρωπος που δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος θα είναι προσεκτικός και δεν θα επενδύσει τα χρήματα του εύκολα, άρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να τα γλιτώσει από κακές επενδύσεις. Ισχύει όμως άρα για αυτό το πράγμα και στα συναισθήματα. Ισχύει αυτό το πράγμα άραγε και στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι πολύ μετρήσιμο να πιάσεις μια ομάδα ιδιοκτητών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, να τους κάνεις κάποια ψυχολογικά τεστ προσωπικότητας για να δεις, και να τους βάλεις σε δύο κατηγορίες, αυτούς που είναι πιο αισιόδοξοι και αυτούς που είναι πιο απεσιόδοξοι, και μετά να μετρήσεις στατιστικά, να μετρήσεις. Σαν μέσο όρο, η ομάδα αυτών που έχουν περισσότερη αισιοδοξία έβγαζαν περισσότερα χρήματα ως υπάλληλοι και λιγότερα χρήματα ως επαγγελματίες, και το αντίστοιχο, ότι αυτοί που ήταν απεσιόδοξοι έβγαζαν λιγότερα χρήματα ως υπάλληλοι και περισσότερα χρήματα ως επαγγελματίες. Αυτό είναι μετρήσιμο. Αυτό μπορεί να το μετρήσεις. Μπορείς να μετρήσεις όμως την επιτυχία που έχει ένας άνθρωπος στις ανθρώπινες του σχέσεις όταν είναι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος? Νομίζω δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Και ο λόγος είναι ότι συνήθως τα ερωτηματολόγια, τα ψυχολογικά ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται στις έρευνες και στις μελέτες για να μετρήσουν την επιτυχία ενός ανθρώπου στις προσωπικές του σχέσεις είναι self-rate questionnaires. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος καταγράφει πώς νιώθει ότι πάει η ζωή του, αν η ζωή του πάει καλά, αν η ζωή του πάει λιγότερο καλά κλπ. Όμως, επειδή και εγώ δεν είμαι των ερευνών και είμαι της πιο πολύ της εξατομικευμένης
ενασχόλησης με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Δηλαδή θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά πρέπει να κάτσει να δει πώς επιδρά στη ζωή του μια στάση ζωής που κρατάει. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ότι είμαι υπέρ της αισιοδοξίας και εναντίον της απεσιοδοξίας. Ότι χαίρομαι να συναναστρέφομαι και να γνωρίζω αισιόδοξους ανθρώπους, ότι νιώθω τη ζωή πιο όμορφη με αισιοδοξία και με δυσκολεύει όταν συναναστρέφομαι, συνομιλώ ή έχω οποιαδήποτε άλλου είδους διάδραση με ανθρώπους απεσιόδοξους. Σας είπα, έχω κάνει διάβασμα σήμερα και όταν κάνω διάβασμα δεν βγαίνουν τόσο καλά τα vlogs, γιατί έχω μέσα στο μυαλό μου όλα τα data, όλα τα στοιχεία και πώς να τα συνορκιάσω, που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, πώς να τα συνδυάσω όλα αυτά και να δώσω ένα αποτέλεσμα που να είναι χρήσιμο και ωφέλιμο στον καθένα από εσάς που παρακολουθεί αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που είναι αισιόδοξοι είναι πιο ελκυστικοί σε ανθρώπους οι οποίοι είναι επίσης αισιόδοξοι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βλέπει τη ζωή θετικά, ένας άνθρωπος που κοιτάει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, θα νιώσει να ελκύεται, θα νιώσει εγκύτητα και οικειότητα με έναν άνθρωπο που επίσης είναι αισιόδοξος, που επίσης βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Στην αντίπερα όχθη, ένας άνθρωπος απεσιόδοξος που βλέπει το ποτήρι μισοάδιο θα ενοχληθεί από έναν αισιόδοξο άνθρωπο. Θα του σπάσει τα νεύρα του. Και αυτός ίσως είναι ο λόγος. Γιατί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά αγαπητοί σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τη ζωή με θετικό μάτι, σε κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ πεσιμιστές, πολύ απεσιόδοξοι, γίνονται κόκκινο πανί. Είναι σαν κόκκινο πανί αυτοί οι αισιόδοξοι άνθρωποι για αυτούς. Γι' αυτό ίσως και κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ αγαπητοί στον κόσμο έχουν και τόσο έντονους haters. Και αν ψάξει κάποιος να δεις ποιοι άνθρωποι γίνονται αγαπητοί, μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι μέσα από το έργο τους, μέσα από τη δουλειά τους, είτε είναι συγγραφείς, είτε είναι καλλιτέχνες, ζωγράφοι για παράδειγμα, ή στιχουργοί, ή τραγουδοποιοί, ή ηθοποιοί, άνθρωποι της τηλεόρασης, άνθρωποι που βγαίνουν προς τα έξω και δείχνουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους μέσα από το έργο τους, όσο πιο αισιόδοξοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο τα περισσότερη αγάπη και θαυμασμό παίρνουν από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Γιατί οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ελπίδα, χρειαζόμαστε χαρά, χρειαζόμαστε ένα θετικό παράδειγμα με το οποίο να ταυτιστούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος χαμογελάει στη ζωή, όταν πέφτει ξανασηκώνεται γρήγορα, έναν άνθρωπο ο οποίος θα σου πει δεν πειράζει, ό,τι έγινε έγινε, τα πάντα για ένα σκοπό γίνονται, ουδέν κακό να μη γες καλού, ο Θεός κλείνει πόρτα και ανοίγει καμαρόπορτα και όλες αυτές τις αισιόδοξες οπτικές της ζωής που δίνουν χαρά στη ζωή. Θυμάστε, έχουμε μιλήσει και σε άλλα βίντεο για το βιβλίο The Luck Factor, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά, υπάρχει σίγουρα στα αγγλικά. Σας έχω πει ξανά πως είναι μια μελέτη που έχει κάνει ένας καθηγητής ψυχολογίας στην Αγγλία, ο οποίος προηγουμένως ήταν ταχυδακτυλουργός πρωτού γίνει ψυχολόγος και ο οποίος μελέτησε τους παράγοντες που επιδρούν στο να είναι τυχεροί οι άνθρωποι. Και μεταξύ αυτών των παραγόντων βρήκε ότι η πεποίθηση ενός ανθρώπου ότι είναι τυχερός, δηλαδή η αισιόδοξη οπτική της δικής του ζωής, κάνει έναν άνθρωπο να είναι πιο τυχερός. Θα έλεγα ότι η αισιοδοξία σε λογικά επίπεδα, όχι υπεραισιοδοξία που μπορεί εκεί να σημαίνει κάτι άλλο, κάποιος που είναι υπεραισιόδοξος, κάποιος που υπερεκτιμά τον εαυτό του, που υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και που έχει πλήρη άγνοια του κινδύνου, θα λέγαμε ότι είναι ένας άνθρωπος που θα δυσκολευτεί να προστατεύσει τον εαυτό του από τους πραγματικούς κινδύνους της ζωής. Μιλάμε για ένα συνεχές. Ας τη μια άκρη είναι, σε αυτή την άκρη εδώ βλέπω που πιάνει η κάμερα, είναι απεσιοδοξία, εδώ είναι αισιοδοξία, είναι η πλήρης απεσιοδοξία, η υπεραισιοδοξία, κάπου στη μέση η αισιοδοξία, η οποία είναι βασισμένη σε ρεαλιστική οπτική της ζωής. Δηλαδή να αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της ζωής, να έχουμε αυτογνωσία για το πού βρισκόμαστε, πού στεκόμαστε και τι μας συμβαίνει και να επιλέγουμε συνειδητά, να ερμηνεύουμε τη ζωή με ένα ρεαλιστικό μεν αισιόδοξο δε τρόπο. Αυτό νομίζω είναι ο συνδυασμός ο οποίος μας κάνει να είμαστε αποτελεσματικοί και ευτυχείς. Γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν την αρνητικότητα? Γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν ότι τα προβλήματα είναι το κέντρο του κόσμου? Επιλέγουν να εστιάζουν στα αρνητικά
και να παραβλέπουν τα θετικά. Αυτή η απαισιοδοξία, αυτή η μιζέρια, κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου, γιατί υπάρχει ολόκληρη βιοειθική συζήτηση για το αν ο πεσιμισμός ή η απεσιοδοξία είναι, είναι μια μαθημένη συμπεριφορά ή μια υγιεινή συμπεριφορά. Από ό,τι φαίνεται, σας είπα, έχω διαβάσει, άμα διαβάσω θα μπερδεύομαι. Έχω διαβάσει μια μελέτη που λέει ότι έκαναν προσομοίωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τη συμπεριφορά και τις απόψεις των ανθρώπων και έδωσαν κάποια στατιστικά στοιχεία σε ανθρώπους, τα οποία ίδια στατιστικά στοιχεία έδωσαν και σε υπολογιστές, και οι άνθρωποι όπως και οι υπολογιστές είχαν παρόμοιο τρόπο μεταφοράς της αισιοδοξίας σε απεσιοδοξία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έλεγε σε έναν άνθρωπο: όλοι οι άνθρωποι στη χώρα σου έχουν 30% πιθανότητα να πάθουν καρκίνο. Εσύ όμως έχεις 20% πιθανότητα να πάθεις καρκίνο. Λέγοντας αυτό το πράγμα σε ένα human being, σε έναν άνθρωπο, η αντίδραση ήταν αισιόδοξη. Αχ, τι ωραία! Έχω 10% μικρότερη πιθανότητα από τους άλλους γύρω μου να έχω καρκίνο. Άρα είμαι σε καλή φάση. Το ίδιο έκανε και ο υπολογιστής. Όταν έδωσαν το ίδιο ερώτημα, το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Και ούτω καθεξής, αυτό σας είπα ένα απλοϊκό παράδειγμα. Και κάνοντας αυτή την εξομοίωση της ερμηνείας της πραγματικότητας σε ανθρώπους, σε ανθρώπινα υποκείμενα και σε υπολογιστές, είδαν ότι και ανακάλυψαν ότι η αισιοδοξία είναι κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα και με τον τρόπο που επιλέγεις να ερμηνεύσεις τα πράγματα. Εννοείται σε αυτό το πείραμα οι ερευνητές έδιναν επίτηδες τα στοιχεία έτσι ώστε να υπάρχει αισιόδοξη οπτική. Γιατί είναι άλλο πράγμα να πεις σε κάποιον: έχεις 20% πιθανότητα να πάθεις καρκίνο. Θα το πάρει κατάκαρδα. Θα πέσει το ηθικό στα πατώματα. Αν όμως του πεις: στην χώρα που ζεις ο μέσος άνθρωπος έχει 30% πιθανότητα να πάθει καρκίνο και εσύ έχεις 20%, θα δει την αισιόδοξη οπτική. Ότι έχω λιγότερη πιθανότητα από τους υπόλοιπους στη χώρα που ζω, άρα είναι καλό νέο αυτό. Δεν είναι κακό νέο. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το βάζουμε σε εφαρμογή στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε και αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, τη δικιά μας πραγματικότητα. Είμαι της άποψης ότι είναι πολύ καλή ιδέα να είμαστε ρεαλιστές, αλλά μετά που θα δω ρεαλιστικά τα δεδομένα μου, ποια είναι τα δεδομένα μου σε μια δεδομένη συνθήκη, να ψάξω να δω το θετικό αυτής της υπόθεσης, να στοχεύσω πάνω σε αυτό, να ασχοληθώ με το θετικό και να βοηθήσω τον εαυτό μου να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση σε όλα τα επίπεδα μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη εμπειρία. Αχ, και λέει ο Κωνσταντίνος ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μουντοί, γεμίζουν με αρνητικότητα την καθημερινότητά μας, είτε μέσω της μόνιμης ζωφερής τους διάθεσης. Αυτή η μόνιμη ζωφερή διάθεση. Αυτά τα μόνιμα πεσμένα μούτρα. Τα μάτια που δεν γελάνε, δεν χαμογελάνε. Δεν σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος πονάει είναι απεσιόδοξος. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε και στο χαμόγελο τους μέσα διακρίνεις τον πόνο, αλλά διακρίνεις και την ελπίδα που αχνοφαίνεται και την ανθρωπιά που διαφαίνεται. Μονίμως ζωφερή διάθεση. Άνθρωποι, μισάνθρωποι θα έλεγα. Που μισούν τη ζωή ίσως. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφαιθεί να είναι απεσιόδοξοι και να είναι στην αρνητική πλευρά της ζυγαριάς. Να βλέπουν τα πάντα με ένα πολύ κριτικό μάτι. Να βλέπουν τα πάντα με μια αρνητική διάθεση κριτικής. Για παράδειγμα, γίνεται ένα αυτοκινητικό ατύχημα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα αυτοκινητικό ατύχημα που είχε συμβεί στο κορίτσι μου πέρσι τον Οκτώβριο, πριν κάνα χρόνο περίπου. Είχε έρθει στην Κύπρο από την Αγγλία, είχαν μια σύναξη της Ευρωπαιδοβουλής στην Κύπρο, ήταν αντιπρόεδρος της σύναξης Κυριακή, ήρθε από την Αγγλία, μέναμε στο χωριό, ήταν ένα μήνα, δύο μήνες μετά που είχαμε μετακομίσει στο χωριό, άρα δεν είχαμε πλέον το διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης που ήταν πολύ κοντά και στο σχολείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν οι συνάξεις της Ευρωπαιδοβουλής αλλά και στην Κυπριακή Βουλή. Οπότε το πρωί έπρεπε να οδηγήσει το κορίτσι μισή ώρα μαζί με δύο φίλους της, δύο άλλες συνέδρους που φιλοξενούσε που δεν ήταν από τη Λευκωσία, για να πάει
στη σύναξη. Ήτανε Σάββατο πρωί, έπρεπε να σηκωθούν πολύ πρωί, κατά τις 7 νομίζω. 8 παρατέταρτο σε κάποια φάση χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει «Μαμά, καθώς οδηγούσα, βγήκε μια οδηγός από πάροδο χωρίς να πατήσει stop, δηλαδή δεν έκανε alt στην πάροδο και μας χτύπησε το αυτοκίνητο». Το πρώτο πράγμα που τη ρώτησα ήταν «Είστε καλά? Εσύ είσαι καλά? Οι φίλες σου είναι καλά?» «Ναι, μαμά», μου λέει, «είμαστε πολύ καλά, αλλά συγγνώμη, 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 όλοι... Η αριστερή πλευρά του αυτοκίνητου έχει στραπατσαριστεί. Σου έχω καταστρέψει το αυτοκίνητο». Της λέω, «Αγάπη μου, είσαι καλά?» Μου λέει, «Ναι, είμαι καλά». Της λέω, «Τα σίδερα είναι για να τα φτιάχνουμε και για να τα ισώνουμε τα σίδερα». Ένιωσα μια μεγάλη ανακούφιση ότι τα παιδιά είναι καλά. Εννοείται ότι μπήκα στο αυτοκίνητο, πήγα κατευθείαν κάτω στη Λευκοσία, στο άλλο αυτοκίνητο που είχαμε στο σπίτι. Μέχρι να πάω εκεί πέρα, μιλούσα εθαρρυντικά στο τηλέφωνο και έλεγα: «Δεν πειράζει, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ευτυχώς που δεν χτύπησε κανείς. Ευτυχώς που δεν χτυπήσατε ούτε εσείς, ούτε η άλλη κοπέλα». Η οποία και η άλλη κοπέλα το πρωί, τα Σάββατο πρωί που είχε ξεκινήσει για να πάει στη δουλειά της, να δούμε πόσο κουρασμένη ήταν ή πόσο άϊπνη ήταν, ή πόσο... κάτι της συνέβηκε και αυτής για να είναι τόσο αφηρημένη, ώστε να μην σταματήσει εκεί που έπρεπε να σταματήσει. Κυριακή πήγαινε κανονικά σε έναν δρόμο ευθύ. Και σε μια πάροδο η άλλη, μια κοπέλα, αντί να σταματήσει, γιατί είχε προτεραιότητα ο κύριος δρόμος, μπήκε χωρίς να σταματήσει και χτύπησε το αυτοκίνητο. Και μάλιστα είχε ζημιά και ο προφυλακτήρας και η πόρτα και η πίσω πόρτα. Δηλαδή ήταν αρκετά εκτεταμένη ζημιά. Και μάλιστα ήταν και μικρότερο το αυτοκίνητο που κρατούσε εκείνη η κοπέλα. Είχε κάνει και επαναστροφή το αυτοκίνητο από τη σύγκρουση, γιατί πήγαινε βιαστική. Ό,τι μας είπε μετά ήταν καθηγήτρια και πήγαινε για ένα ιδιαίτερο που είχε αργήσει. Λοιπόν, η επόμενη κίνηση ήταν να πάρω τα κορίτσια να τα πάω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο για να τους κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να δούμε ότι είναι καλά. Και μετά δώσαμε την υπόθεση στις ασφάλειες να τα κανονίσουν. Ταλαιπωρηθήκαμε 2-3 εβδομάδες. Τις επόμενες μέρες που ήταν η Κυριακή στην Κύπρο, σηκωνόμουν εγώ και την έπαιρνα και αυτήν και τις άλλες τις δυο κοπέλες που φιλοξενούσαμε κάτω στη Λευκοσία. Επέστρεφα στο χωριό, μετά ξαναπήγαινα κάτω στη Λευκοσία, επέστρεφα ξανά στο χωριό και έλεγα μέσα στον δρόμο: «Δεν πειράζει, δεν πειράζει που ταλαιπωρούμε, δεν πειράζει που κουράζομαι. Σημασία έχει ότι αυτό που έγινε δεν έχει κάνει ζημιά στο κορίτσι μας ή στα άλλα τα κορίτσια, δεν έχει πάθει κανείς τίποτα». Αυτή είναι μια αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Θα μπορούσε ένας άλλος άνθρωπος, αν βρισκόταν στη θέση μου, και εγώ θα σας το ξαναλέω, το έχω πει και σε ένα από τα προηγούμενα vlogs, ότι οφείλω την αισιοδοξία μου στον πατέρα μου, ο οποίος μου την έχει διδάξει με το φωτεινό του παράδειγμα. Ο πατέρας μου πάντοτε βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Πάντοτε βλέπει τα θετικά σε μια περίπτωση, έστω και αν αυτή η περίπτωση φαίνεται αρνητική για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και η επαφή μου με τον πατέρα μου και η διαπαιδαγώγηση που μου έχει δώσει ο πατέρας μου με έχει βοηθήσει πολύ στο να είμαι αισιόδοξη. Αντίστοιχα, η μητέρα μου με έχει βοηθήσει πολύ να είμαι ρεαλίστρια και πρακτική. Και ο πατέρας μου είναι πρακτικός, η μητέρα μου είναι πιο ρεαλίστρια, πιο πρακτική. Ο πατέρας μου είναι περισσότερο αισιόδοξος, εξακολουθεί όμως να είναι και ρεαλιστής και πρακτικός. Θεωρώ ότι διδάσκεται η αισιοδοξία. Διδάσκεται η αισιόδοξη θεώρηση της ζωής από τους γονείς στα παιδιά κατά τη διάρκεια της διαπαιδαγώγησης. Και όταν κάποιος έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με ζωφερότητα και αρνητικότητα και απαισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή, μπορεί να αλλάξει αυτή τη στάση ζωής εάν το συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένας μουντός, είμαι ένας ζωφερός άνθρωπος που τα βλέπω όλα γκρίζα και που ψάχνω να βρω το αρνητικό σε κάθε περίπτωση και που δεν χαίρομαι με τα πράγματα που θα μπορούσα να χαρώ, γιατί επιλέγω να εστιαστώ σε εκείνα τα πράγματα που θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν λύπη. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χαίρομαι τη ζωή. Πέραν το ότι έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνουμε συναισθηματικά και τους άλλους και να μην είμαστε ανάλαφροι ψυχολογικά. Δείτε αυτό το βίντεο, το vlog που είναι πριν ένα χρόνο περίπου, περισσότερο, πριν 15 μήνες πριν. Πώς να γίνουμε ανάλαφροι ψυχολογικά. Κάντε το search στο κανάλι μας. Πώς να γίνουμε ανάλαφροι ψυχολογικά και δείτε εκείνο το βίντεο. Και σε εκείνο το βίντεο θα δείτε όντως ότι αν ένας άνθρωπος αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και αντιμετωπίσει με ρεαλισμό και αισιοδοξία τα θέματα του, τότε δεν θα επιβαρύνει ψυχολογικά και συναισθηματικά τους άλλους. Αυτοί οι άνθρωποι, Κωνσταντίνο, που έκανε το ερώτημα, που είναι μουντοί και σπέρνουν γύρω τους αρνητικότητα,
έχουν μάθει να συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους με έναν τρόπο εξαιρετικά απαισιόδοξο. Στο χέρι μας είναι να τους βάλουμε stop, φραγή. Δεν θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Θεωρώ ότι η άποψη σου της ζωής είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξη και σε παρακαλώ πολύ να μην τη μοιράζεσαι μαζί μου από τη στιγμή που δεν έχω ζητήσει τη συμβουλή σου. Να επιλέγουμε από ποιους ανθρώπους να συμβουλευόμαστε και από ποιους ανθρώπους να ζητάμε συμβουλές. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, κλείνουμε την πόρτα στους αυτόκλητους συμβουλάτορες. Δηλαδή αν ο άλλος θέλει να έρθει να μου πει, έλα να σου πω την άποψή μου για τη ζωή σου, έλα να σου κάνω μια κριτική για το ότι έκανες το ένα λάθος, το άλλο λάθος, έλα να σου πω ποιος είσαι, έλα να σου πω ποιος πραγματικά είσαι, έλα να σου πω τα αρνητικά για σένα, ή όχι ρε φίλε, δεν θέλω να πεις ποιος είμαι. Δεν θέλω να με δω μέσα από τα δικά σου γυαλιά. Γιατί τα δικά σου γυαλιά δεν είναι κόκκινα, πως λέει και το άσμα του Κραουνάκη. Δεν είναι κόκκινα τα δικά σου γυαλιά, δεν είναι χρωματιστά, είναι σκούρα, είναι γκρίζα. Δεν βγάζουν καλή εικόνα. Θέλουμε φως, θέλουμε χαρά, θέλουμε αισιοδοξία. Ας κλείσουμε την πόρτα σε αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή έχω διαβάσει πολλά πρώτα από αυτό το βίντεο, δεν μπορώ να μην σας πω ότι οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι από αισιοδοξία μπορεί πιο εύκολα να πάθουν κατάθλιψη παρά οι άνθρωποι με αισιοδοξία. Από την άλλη όμως, έχει μεγάλη διαφορά η κατάθλιψη, που είναι μια ψυχική διαταραχή με συγκεκριμένα συμπτώματα, από την απεσιοδοξία ως τάση ζωής και τη μουντάδα, τη συναισθηματική και την αρνητικότητα. Ένας άνθρωπος αισιόδοξος, πολύ ενεργητικός και χαρούμενος, μπορεί να πάθει κατάθλιψη αν έχει γονιδιακή προδιάθεση για κατάθλιψη και αν έχει πάθει κάποιο τραυματικό γεγονός το οποίο τον έχει σημαδέψει. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος βλέπει τη ζωή απεσιόδοξα μπορεί να μην έχει κατάθλιψη. Μπορεί να έχει απλώς μια αρνητική, απεσιόδοξη οπτική της ζωής. Και αν ένας άνθρωπος με αρνητική και απεσιόδοξη οπτική της ζωής πάθει και κατάθλιψη, είναι πολύ πιο πιθανό να μην ασχοληθεί με την κατάθλιψη, να μην εντοπίσει ότι έχει κατάθλιψη, να μην πάει στο ψυχολόγο, να μην πάει στο ψυχίατρο να ζητήσει βοήθεια για την κατάθλιψη. Είναι εξαιρετικά πιθανό αυτό το πράγμα. Και είναι μύθος ότι οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη ταλαιπωρούν τους άλλους ανθρώπους. Ότι η καταθλιπτική είναι βαρετή πάνω στους άλλους. Εξαρτάται από το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Γνωρίζω κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι σηκώνουν λεβέντικα το σταυρό της κατάθλιψης, είτε κάνοντας θεραπεία, είτε αν έχουν γνώση και κάνουν θεραπεία, είτε αν ακόμη δεν το έχουν καταλάβει και δεν έχουν κάνει θεραπεία, σηκώνουν λεβέντικα τον προσωπικό του σταυρό, αντιλαμβάνονται ότι τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουν, η απεσιοδοξία, η μουντάδα, η ανιδονία, όλες αυτές οι ενδείξεις της κατάθλιψης ότι είναι κάτι δικό τους και δεν το διασπείρουν γύρω τους. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε πράγματα για την κατάθλιψη, μπορείτε να μπείτε στο playlist για την κατάθλιψη, το οποίο υπάρχει στο κανάλι. Σας επιθυμίζω ότι έχουμε πάνω από 60 playlist και να δείτε τα βίντεο σε κάποια από τα οποία είναι και ο Δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου, ο ψυχιατρός μας, για να μάθετε για την κατάθλιψη τι είναι, όσοι δεν γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι πεσημιστές, αυτοί οι άνθρωποι με την αρνητική διάθεση, με τη συνεχή συναισθηματική μουντάδα και ζωφερότητα, μπορούν να αλωνίζουν μέσα στη ζωή μας ελεύθερα αν εμείς ντρεπόμαστε να τους βάλουμε όρια ή μπορούμε να τους οριοθετήσουμε και να τους ζητήσουμε ευγενικά μεν, με σιγουριά και διαβεβαίωση και διαβεβαιωτικότητα δε, assertiveness λέγεται αυτό στα αγγλικά, να σταματήσουν να επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή μας. Και ίσως να πρέπει να κόψουμε και επαφές μαζί τους αν οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται. Είναι μεγάλη υπόθεση να αντιληφθούμε την ελευθερία που έχουμε ως άνθρωποι να επιλέγουμε με ποιους ανθρώπους θα μπολιάζουμε τη ζωή μας. Εάν ακούει αυτό το βίντεο κάποιος ο οποίος βρίσκει τον εαυτό του σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκει τον εαυτό του στην περιγραφή ενός μουντού ανθρώπου, ας μην απελπίζεται, ας ζητήσει τη βοήθεια από ένα ψυχολόγο, να ζητήσει να γίνει και μια αξιολόγηση εάν τυχόν έχει κατάθλιψη ή όχι, εάν έχει κατάθλιψη να κάνει θεραπεία για την κατάθλιψη ή αν στο ψυχολόγο που θα πάει εντοπίσει ο ψυχολόγος κάποια στοιχεία τα οποία πάνω στα οποία θα μπορεί να βοηθηθεί ώστε να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα γνωστικά τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του και τα συναισθήματα όπως αυτά προκύπτουν, η ψυχοθεραπεία
μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη για να μας δώσει πίσω τη χαρά της ζωής και την αισιοδοξία ή για να μας τη δώσει για πρώτη φορά. Γιατί αν έχουμε γεννηθεί σε ένα απεσιόδοξο περιβάλλον και έχουμε μάθει δια του παραδείγματος να παίρνουμε τη ζωή στραβά και να τα βλέπουμε όλα αρνητικά και να εστιάζουμε στα προβλήματα και όχι στις λύσεις, να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο παρά μισογεμάτο, ίσως η ψυχοθεραπεία να είναι πολύ χρήσιμη για μας, να έρθει ο ψυχολόγος μας σαν ένας άλλος γονιός να μας μάθει να αγαπήσουμε τη ζωή, να τη δούμε θετικά με αισιοδοξία. Παιδιά, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις αισιοδοξία. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να κάνεις τη δύσκολη επιλογή του να βλέπεις τα θετικά στη ζωή, γιατί οι άνθρωποι που βλέπουν τα θετικά στη ζωή επιλέγουν να σηκώσουν οι ίδιοι την ευθύνη του εαυτού τους και να μην φταίνε άλλους για τα προβλήματά τους. Και δεν θα πούν, δεν θα κλαίγουν, δεν θα πούν εγώ πάρα πολλά προβλήματα και είμαι πάρα πολύ δυστυχισμένος. Θα πούν περνάω μια δύσκολη φάση, θα τα καταφέρω όμως. Είμαι αισιόδοξος, είμαι αισιόδοξη, προσπαθώ, βάζω όλες μου τις δυνάμεις. Αυτή είναι η συνθήκη, αυτή είναι η κατάσταση που έχω στα χέρια μου. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορούσα, να σας μετέδιδα δια του διαδικτύου και ελπίζω το καταφέρνω σε κάποιο βαθμό την αισιοδοξία μου, την οποία την έχω αποκτήσει, όπως σας έχω πει, μέσω της διαπαιδαγώγησης μου, μέσω όμως και της ψυχοθεραπείας που έχω κάνει κατά διαστήματα, αλλά και της προσωπικής προσπάθειας να εστιάζω στις λύσεις και όχι στα προβλήματα. Και να βλέπω τη ζωή με μια οπτική, ρεαλιστική, μεν αισιόδοξη δε. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Γεια. Yeah.